Χριστού, αδερφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 63 και θα διαβάσουμε από το ΙΒ κεφάλαιο του βιβλίου Έξοδος. Βιβλίον Έξοδος, ΙΒ κεφάλαιο και σελίδα 63. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου λέγον: «Ο μην ούτος θέλει σε εσάς είστε αρχή μηνών. Θέλεστε εσάς είστε πρώτος των μηνών του ενή αυτού. Λαλήσατε προς πάσαν τη συναγωγή του Ισραήλ λέγοντες: την δεκάτην τούτου του μηνός ας λάβωσιν εις αυτούς έκαστος εν αρνίον κατά τους οίκους των πατριών αυτών, εν αρνίον και έκαστον οίκων. Εάν όμως είναι η εν το οίκο λιγοστήδια του αρνίον, αυτός και ο γείτον αυτού ο πλησιέστερος της οικίας αυτού ας λάβωσι αυτό κατά τον αριθμό των ψυχών έκαστος, θέλει να ρυθμίστε για το αρνίον, αν ο λόγος με το αρκετόν εις αυτό να φάγει. Το δε αρνίον σας θέλειστε τέλειον, αρσενικών ενιάυσιων, εκ των προβάτων ή εκ των εγών. Θέλετε λάβει αυτό και θέλετε φυλάτι αυτό μέχρι τις 14 του αυτού μηνός. Και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ, θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας και θέλει συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικειών όπου θέλει συφάγει αυτό. Και θέλει συφάγει το κρέας την νύχτα εκείνη οπτών εν πυρή. Με άζημα και με πικρά χόρτα θέλει συφάγει αυτό. Μη φάγετε από αυτού ομών, μη δε βραστών εν ύδατη, αλλά οπτών εν πυρή. Το κεφάλι αυτού μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοστίων αυτού. Και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί, ό,τι δε περισσεύσει από αυτού έως το πρωί, καύσατε εν πυρή. Και ούτω θέλετε φάγει αυτό, εζωσμένη τα σωσφία σας, έχοντες τα υποδήματά σας εις τους πόδας σας και τη ράβδο σας εις την χείρα σας. Και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Τη δε νύχταν ταύτην θέλω περάσει διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου ως κτίνους και θέλω κάνει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος και το αίμα θελήστε σε εσάς διασημείων επί των οικειών στας οποίας κατοικείτε. Και όταν είδω το αίμα θέλω σας παρατρέξει και πληγή δε θελήστε εις εσάς, διά να σας εξολοθρεύσει όταν πατάξω την γη της Αιγύπτου. Και η μέρα αυτή θελήστε εις εσάς εις μνημόσυνον, και θέλετε εορτάσει αυτήν εορτήν εις τον Κύριον στας γενεάς σας, και κατά νόμων παντοτινών θέλετε εορτάζει αυτήν. 7 ημέρες θέλετε τρώγει άζημα, από τις πρώτες ημέρας θέλετε σηκώσει το προζήμιον εκ των οικειών σας, διότι ως τη σφάγη ένζημα από τις πρώτης έως της 7ης ημέρας η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ του Ισραήλ. Και εν την πρώτη μέρα θελείστε σύναξη Αγία και εν την 7η ημέρα σύναξη Αγία θελείστε εις εσάς. Ουδε μία εργασία θέλει γίνεστε εν αυτές εκτός ό,τι χρειάζεται εις έκαστον άνθρωπον για να φάγει. Τούτο μόνον θέλετε κάνει. Θέλετε φυλάξει λοιπόν την εορτή των αζήμων, διότι την αυτήν ταύτην ημέρα θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας εκ της γης της Αιγύπτου, όθεν κατά νόμων παντοτινών θέλετε φυλάτε την ημέρα ταύτη στας γενεάς σας. Αρχόμενοι από τις 14ης ημέρας του μηνός αφεσπέρας θέλετε τρώγει άζημα έως τις 21ης ημέρας του μηνός την εσπέραν. 7 ημέρες δε θέλει ευρίσκεστε προζήμιον εν τες οικίες ημών, διότι ως της φάγει ένζημα η ψυχή εκείνη θέλει οξολοθρευτεί εκ της συναγωγής του Ισραήλ, είτε ξένος είναι είτε ταυτόχθον, ουδέν ένζημον θέλετε φάγει εν πάσες τες κατοικίες ημών, άζημα θέλετε τρώγει. Αμήν. Ο Θεός τώρα έφτασε χρονικά στο σημείο να κάνει νέα αρχή στο λαό Ισραήλ. Πραγματικά νέα αρχή, νέα πράγματα. Οι 9 πληγές του Φαραώ ήταν την περίοδο
που ο λαός ήταν εχμάλωτος. Ήταν δούλος και προετοίμαζε με τις πληγές που έκαμε ο Θεός αφενός μεν τις καρδιές του λαού για ενέτοιμη να πάρουν θάρρος και να φύγουν, και μάλιστα να πάρουν θάρρος και να φύγουν γυμνώνοντας τους Αιγυπτίους. Απ' την άλλη μεριά, αυτές οι 9 πληγές ήταν απαραίτητες για να υψώσει ο Θεός το Μωυσή σε όλη την Αίγυπτο και να φανερώσει ο Θεός τη δύναμή του στην τέλεια αδυναμία του Φαραώ, ο οποίος πραγματικά βρήκε τον πελάτου από αυτόν τον γέροντα, τον 80 χρονών, που ήταν βοσκός στη γη Μαδιάμ. Αλλά δεν ήταν αυτός που δημιούργησε προβλήματα σε όλη την Αίγυπτο, αλλά ήταν ο Θεός που ήταν μαζί του. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν ο Θεός είναι μαζί μας, στους ανθρώπους δίπλα δημιουργούμε προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, τα οποία ξεσηκώνουν τις καρδιές των ανθρώπων, τις ξεσηκώνουν εναντίον των παιδιών του Θεού. Αλλά δεν είναι ότι οι άνθρωποι μόνο ξεσηκώνονται, είναι ο διάβολος που τους ξεσηκώνει και χρησιμοποιεί κάθε μέσον και κάθε ικανότητα και πονηριά και πανουργία την οποία έχει για να ρίξει τα παιδιά του Θεού, γιατί δεν θέλει να του δημιουργούμε προβλήματα. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, δεν γίνεται όταν είσαι παιδί του Θεού να μην δημιουργείς προβλήματα στους γύρω σου όταν δεν είναι πιστή. Αντιθέτως, ευλογία στους πιστούς ή σε αυτούς που έχει προγνωρίσει ο Θεός ότι θα πιστέψουν. Αυτό όμως δεν θα μας ενοχλούσε. Εκείνο που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί είναι η αντίδραση του Θεού του κόσμου τούτου, που χρησιμοποιεί ανθρώπους για να μας δημιουργήσουν εμάς προβλήματα. Και τα προβλήματα δεν είναι αντίστοιχα. Τα προβλήματα που τους δημιουργούμε εμείς είναι η ταλαιπωρία, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κρίνει τους ανθρώπους με το δικό του τρόπο, είτε προς επιστροφή είτε προς οργή και θυμό. Λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο, λειτουργεί ο Χριστός. Τα προβλήματα όμως που δημιουργούνται σε μας από το πονηρό είναι εκ της πονηρίας και της πονηριάς του, με πρόθεση να μας εξασθενήσει και να μας απομακρύνει από το Θεό, ώστε να χάσουμε τη δύναμή μας και να χάσουμε και την αποτελεσματικότητά μας και να χάσουμε και την εξουσία που έχουμε. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έχει κάνει βασιλείς, που σημαίνει με εξουσία, αλλά και ιερείς, που σημαίνει με δύναμη στην προσευχή μας, του υψίστου. Τι προσπαθεί δηλαδή ο διάβολος να κάνει? Να χάσουμε την εξουσία μας και να χάσουμε και τη δύναμη της προσευχής μας. Και έχει πολλούς τρόπους. Να δελεάζει, να προκαλεί, να πλανάει, να κατηγορεί, να μας κάνει να θυμώνουμε, να οργιζόμαστε, γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Να μας δένει, να δένει δηλαδή τους πιστούς, να τους παρασύρει σε αμαρτία. Και στην περίοδο την οποία ζούμε, στην εποχή την οποία ζούμε, υπάρχουν πολλές παγίδες που ο διάβολος μπορεί να δέσει τους ανθρώπους και τους πιστούς ακόμη. Μία βασική παγίδα που την ξέρουμε όλοι είναι τα ναρκωτικά. Είναι φοβερή η μάστιγα των ναρκωτικών μέσα στην ανθρωπότητα. Είναι δική του. Τους κάνει ό,τι θέλει.
Μια άλλη μάστιγα είναι ο αλκοολισμός. Φοβερή πληγή, φοβερό δέσιμο. Αλλά δεν είναι μόνο τα βαριά ναρκωτικά ή ο βαρύς αλκοολισμός, είναι και τα ελαφριά ναρκωτικά. Το τσιγάρο, παραδείγματος χάρη. Εχμαλωτίζει τον άνθρωπο. Αν δεν καπνίσει, τρελαίνεται. Τώρα δε τελευταία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, το καινούριο δέσιμο είναι τα σφινάκια. Τα τσίπουρα. Τα σίκερα που λέει ο Λόγος του Θεού. Θεός να μας φυλάει. Λέει μάλιστα, κάτι διάβαζα, γιατί με πήρε κάποιος, μίλησα με κάποιον αδερφό, λέει τα σίκερα είναι στασιαστικά. Δηλαδή δημιουργούν οργή στον άνθρωπο, θυμό στον άνθρωπο. Τον κάνουν επιθετικό τον άνθρωπο. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Και αυτό μπορεί να συμβεί και σε πιστούς ακόμη. Στην νεολαία. Κάποτε μου λέγανε, άκουγα κάποιους νέους που λέγανε, πάμε να πάρουμε ένα σφινάκι, να πάμε ρακόμελο, αν θυμάμαι, γιατί εγώ τα ξέρω αυτά τώρα. Έχω μεγαλώσει, ήξερα άλλα εγώ τότε. Φοβερά δεσήματα αυτά. Και γίνονται σιγά σιγά και δεν τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Ξεκινάμε με ένα, με δύο. Το δε χειρότερο είναι να βρεις και παρέα. Να σου λέει πάμε. Ή να καπνίσουμε μαύρη, ή να καπνίσουμε τσιγάρο, ή να πιούμε μια τσικουδιά. Και γιατί το κάνουν αυτοί? Για να τη βρούνε, όπως λέει. Είναι φοβερά. Είναι μικρές παγίδες, αλλά όμως είναι δεσίματα που περνάει χρόνος, περνάνε μερικοί μήνες και ο άνθρωπος πια είναι δεμένος. Και δεν είναι επικίνδυνος για το διάβολο, γιατί έχασε την εξουσία του και τη δύναμη της προσευχής του. Ούτε να προσευχεί δεν μπορεί, αλλά ούτε και να έχει εξουσία πάνω στη σάρκα του. Κυριαρχεί η σάρκα του. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην νεολαία, και στους μεγάλους. Ιδίως στους γέροντες και γερόντισσες, αν αρχίσουν να πίνουν κονιακάκι, εγώ το έχω δει από τη μητέρα μου, από άλλες, πονάει το δόντι μου να πιω ένα κονιακάκι. Το δόντι ένα κονιάκ, στο τέλος δεν μπορούσε χωρίς κονιάκ. Δέσιμο. Και πότε την ελευθέρωσε τη μητέρα μου? Όταν την αναγέννησε. Μια ξαδέλφη μου που είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, όταν πέθανε μπήκα στο σπίτι της και ήταν γεμάτα μπουκάλια κονιάκ. Η Λιλίκα, βρε, τα πίνε αυτά. Ένα σπίτι, και δεν τα πέταγε τα μπουκάλια, ένα σπίτι γεμάτο μπουκάλια. Ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Αλλά δεν είναι αστείο. Δεν ήτανε μπεκρούδες. Ήτανε να το δοκιμάσω και να με πιάσει και ο ύπνος και να ηρεμήσω. Τώρα ένα τσιγαράκι είναι κακό, κάποιος είχε πει, ποιμένας, αδερφέ, το τσιγάρο, αν κάνεις 3-4 την ημέρα δεν είναι αμαρτία. Μα τι είναι αυτά που λες, αδερφέ μου? Τι είναι αυτά που λες? Μπορείς να καπνίσεις 3-4 και να μην τα κάνεις 5 και να μην τα κάνεις 25? Έχεις καπνίσει ποτέ στη ζωή σου? Δεν είχε καπνίσει αυτός ποτέ στη ζωή του και δεν ήξερε τι σημαίνει εθισμός. Έτσι είναι και τα σίκερα. Έτσι είναι. Προχωράμε. Και η μαύρη. Τώρα δεν είναι το η μαριχουάνα, το χασίσι, δεν είναι τίποτα. Δεν παθαίνεις τίποτα. Τι θα πει δεν παθαίνεις τίποτα? Καίγεται ο χριστιανός. Καίγεται η ψυχή του. Και όταν λέω καίγεται, σημαίνει ότι χάνεται, καταστρέφεται.
Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί, να μην πει αυτό μέσα στις οικογένειές μας. Αυτά να μην μπουν στις οικογένειές μας. Μια καταστροφή. Τέλεια καταστροφή. Τώρα να μου έρθει η Άννα και να μου πει ένα πιο. Δεν πίνει η Άννα, έτσι. Δεν πίνει, δηλαδή η Άννα ούτε κρασί πίνει, ούτε αναψυκτικά πίνει. Έχω βρει την καλή μου. Ούτε μόνο γάλα και τι άλλο. Μόνο γάλα και νερό. Γάλα και νερό. Καλό είναι αυτό. Αλλά τώρα αν αρχίσει, εγώ αν αρχίσω, μην πω για την Άννα, αν αρχίσω μια τσικουδιά, βρε αδερφέ. Δεύτερη τσικουδιά. Τρίτη τσικουδιά. Εγώ ξέρω τι παθαίνω στον γάλα μου. Επειδή κάνει και ζέστη και επειδή πίνουν μπύρα, να μια μπύρα, να δεύτερη μπύρα, να τρίτη μπύρα, στο τέλος, γιατί είμαι συνηθισμένος. Α, λέω, δεν γίνεται δουλειά. Έχω την Άννα όμως, δόξα στο Θεό. Σταμάτα, μου λέει, τι κάνεις εκεί πέρα. Α, πρέπει να σταματήσω. Άσε που μου ανεβάζει και το σάχαρο μετά. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί από λίγο ξεκινάει και γίνεται καταστροφή. Καταστροφή. Μία αδερφή από την Αυστραλία, όταν μου δείξε ο Θεός ότι το ίντερνετ είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και όποιος τρώει πεθαίνει, πήρε η Άννα και της το είπε. Λέει, να σου πω, μου λέει, τι έγινε, της λέει της Άννας. Λέει, τι έγινε, να σου πω, λέει, τι έγινε. Βάλαμε ίντερνετ στο σπίτι και μας δώσανε και τζάμπα να βλέπουμε ταινίες. Και είπα, θα πάω τώρα σπίτι με τον άντρα μου, με τη γυναίκα, θα δούμε μια ταινία. Κακό είναι? Δεν είναι κακό. Κακό είναι? Δεν είναι κακό. Έψαξα λοιπόν να δω ποια ταινία να βάλω. Και όταν άρχισα να ψέγνω και αργούσα, πήγε στο σπίτι, ήρθε ταραχή. Τα παιδιά τσακωνόντουσαν. Τσακώθηκα εγώ με τον άντρα μου, ο άντρας με τα παιδιά. Χαμός. Και το καταλάβαμε με τον άντρα της και ο άντρας με τη γυναίκα του και το κλείσανε και έπεσε να κοιμηθεί και στον ύπνο της άρχισε να βλέπει ότι έψαχνε να βρει ταινίες, γιατί ταινίες είναι μεγάλη παγίδα, πράγματι, το να δεις μια ταινία δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά η μία φέρει την άλλη, η άλλη θα φέρει την άλλη, η άλλη θα φέρει την άλλη, δέθηκες. Άσε που μέσα από τις ταινίες έρχονται βία, πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, ό,τι το βρώμικο εκεί θα το δεις. Και το βράδυ έβλεπε ότι έψαχνε να βρει αυτό που έκανε πριν. Γύριζε, όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Και ενώ γύριζε, ακούω, λέει, τη φωνή του Χριστού. Και μου λέει, forget Jesus, ξέχασε το Χριστό τώρα. Και αυτό είναι αλήθεια, ξεχνάμε το Χριστό. Ξέρετε γιατί πίνουνε? Για να ξεχάσουν τον πόνο τους. Οι ερωτευμένοι που τους εγκατέλειψε, οι αποτυχημένοι, πίνουνε για να ξεχαστούνε. Μου είπε μια λέξη ένας αδερφός, αλλά δεν θυμάμαι. Πίνουνε για να ξεχαστούνε, καπνίζουνε για να ξεχαστούνε. Γιατί καπνίζουνε? Εμείς δεν έχουμε χρόνο να τον σπαταλάμε. Εμείς χρειαζόμαστε χρόνο για να δοξάζουμε το Θεό, για να προσευχόμαστε, για να μας οδηγεί ο Θεός, για να μας κατευθύνει ο Θεός. Μην πέσουμε στην παγίδα του διαβόλου. Εγώ θυμάμαι όταν πριν πιστέψω είχα τηλεόραση. Με το που έμπαινα την άνοιγα. Έπαιζε όλο το 24ωρο. Μέχρι που αναγεννηθήκαμε και μια φορά είχε φωνάξει η Άννα μια γειτόνισσα να της μιλήσει για τον Χριστό και ήταν η τηλεόραση εκεί κλειστή και της λέει η Χριστινούλα, ήταν τότε 4-5-6 χρόνο, δεν ξέρω πόσο ήταν, μικρή ήταν, και λέει, μαμά, ο κακός
Ναι, σώπα, γιατί μίλαγε στη γειτόνισσα. Φίλοι μας ήταν. Μαμά, ο κακός προσπαθεί να μπει μέσα. Λέει, σώπα, μην μιλάς, θα σου πω μετά. Μαμά, προσπαθεί να σπάσει το τζάμι να μπει μέσα. Τελειώσανε. Τι έλεγε, λέει η Χριστίνα. Προσπαθούσα από την τηλεόραση να σπάσει το τζάμι να μπει μέσα. Η τηλεόραση. Αδελφοί, δεν είναι να παίζουμε με την ψυχή μας. Ξέρετε ότι ο Κύριος έρχεται. Το ξέρουμε. Διακινδυνεύουμε να μείνουμε έξω. Το παίζουμε κορώνα γράμματα. Είναι να το παίξουμε κορώνα γράμματα. Είναι να μπούμε πλουσίως δια των πυλώνων. Εάν σήμερα κάποιος ελέγχεται, εγώ δόξα στον Θεό σήμερα δεν ελέγχομαι, γιατί είχα πέσει σε αυτές τις παγίδες. Δεν κάνω τον καλό. Αν κάποιος σήμερα ελέγχεται, μην τα βάλει με μένα. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν το λέω για μένα. Δεν το λέω για να σας βάλω βάρος. Το λέω γιατί κινδυνεύουμε. Κινδυνεύεις. Δεν είναι να παίζουμε με την ψυχή μας. Οδηγείς μεθυσμένος. Γιατί, πιωμένος οδηγείς. Γιατί, ούτε η ασφάλεια σε ασφαλίζει και ποινικό αδίκημα είναι και καλά θα σου κάνουν. Εγώ είμαι μάγκας, πίνω και μπορώ και οδηγώ. Δεν είναι μαγιά. Βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου, την ψυχή σου, την οικογένειά σου, τα πάντα. Να βάλουμε σε κίνδυνο την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Φαραώ και οι Αιγύπτιοι βρήκαν τον πελά τους. Αλλά ο λαός Ισραήλ ήταν άγιος. Ήταν έξω πια από την νοοτροπία του κόσμου. Για καμία σχέση με τον κόσμο. Εμείς αδερφοί αγαπητοί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Μόνο το Λόγο του Θεού. Να το πάρουμε απόφαση. Να κάτσουμε ή να το πάρουμε απόφαση και να φύγουμε. Μην παιδευόμαστε περπατώντας μεταξύ δύο φρόνηματων. Τελικά θα νικήσει το δεύτερο φρόνημα. Κάποτε άκουγα όταν πρωτομπήκα στην εκκλησία τον αδερφό τον Λουί να λέει μην περπατάτε ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά είχα αυτό το καλό τότε και τώρα λίγο. Πήγαινε και ρώταγα, τι σημαίνει Κύριε δύο φρονήματα, περπατάω σε δύο φρονήματα. Και μου δείξε μια όραση ο Θεός, ότι περπατούσα σε δύο κράσπεδα, σε δύο πεζοδρόμια, τα κρυανά, που όμως είχαν μια μικρή κλίση και περπάταγα και πήγαινα και γρήγορα. Αλλά όσο η κλίση ανέβαινε προς τα πάνω το ένα και προς τα κάτω το άλλο, άρχιζα και κούτσενα. Και έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Μην κουτσένετε σε δύο φρονήματα. Και άρχισα και κούτσενα. Αλλά όσο προχώραγα, αυτό το περπάτημα που πήγαινα κουτσένοντας μεγάλωνε. Μέχρι που ήρθε μια στιγμή που ήταν τέτοια η απόσταση που όταν το δεξί μου πόδι πάτησε κάτω, το αριστερό μου δεν μπορεί, είχε τη δύναμη να ανεβάσει το σώμα μου και έμεινα κάτω. Στο φρόνημα το σαρκικό, τελικά νικάει το φρόνημα το σαρκικό. Δεν είναι να παίζουμε με την ψυχή μας. Και καλά τα προηγούμενα χρόνια που φεύγανε οι άνθρωποι και επικαλούνται το όνομα του Χριστού και σώζονταν. Τώρα μιλάμε για την αρπαγή που η αρπαγή παίρνει τελείους. Εκκλησία ένδοξο, Αγία, μη έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ετήτων τιούτων, Αγία και αμόμητος. Την εκκλησία που θα κάνει ο Χριστός μεν, αλλά να είμαι μέσα. Μέσα να είμαι σε αυτή την εκκλησία. Και όταν πεις καλά τώρα η τηλεόραση, οι ταινίες, το τσίπουρο, η τσικουδιά, το λίγο χασάκι, λίγο τσιγαράκι, αυτό, μα είναι να κουβεντιάζουμε. Δεν κουβεντιάζουμε τώρα. Ή να το συζητάμε. Ο Θεός να μας φυλάει.
ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν, αδερφοί. Και αν κάποιος νομίζει ότι τα παραλέω, κάνει λάθος. Δεν τα παραλέω, λίγα λέω. Και μακάρι να μου δώσει χάρη ο Θεός να τα λέω όλα. Γιατί πολλές φορές συστέλομαι και διστάζω. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, πρέπει να μιλάμε πιο καθαρά. Όλοι μας, όχι εγώ. Όλοι μας. Πολύ περισσότερο εγώ που ο Θεός με έχει βάλει εδώ για λίγο να κηρύττω μέχρι να έρθει να με πάρει. Όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα. Μόνο με το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Και να κάνουμε νέα αρχή. Ο Θεός κάνει νέα αρχή τώρα στο λαό Ισραήλ. Του λέει ήρθε ο καιρός να σε ελευθερώσω. Ήρθε ο καιρός να σε βγάλω πλούσιο από την Αίγυπτο. Πλούσιο από την Αίγυπτο, ένδοξο από την Αίγυπτο. Αλλά η αρχή αυτή ξεκινάει με το αρνείο το εσφαγμένο. Μόνο με το Χριστό. Και κάθεται και εξηγεί τώρα καθαρά και λέει Αρών και Μωυσή, πες στο λαό όλες οι οικογένειες να πάρουν ένα αρνείο. Η οικογένειά σου έχει το Χριστό, αδερφέ. Μόνο το Χριστό. Όχι εκείνο το αρνείο και εκείνο το κατσίκι και τα άλλο. Ένα. Το οποίο θα είναι τέλειο. Το Λόγο του Θεού. Μόνο το Λόγο του Θεού. Μα θα έχουμε παροπίδες. Ναι, παροπίδες. Αν το λες παροπίδες, παροπίδες. Μόνο το Λόγο του Θεού. Αλλιώς θα σε πιάσει ο διάβολος και θα σε διαλύσει. Θα σε καταστρέψει. Δεν παίζεται. Δεν μπορεί να μας αγγίξει. Πότε? Όταν είμαστε πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Ένα αρνείο θα το κρατήσετε από τη δεκάτη του μηνός μέχρι τη δεκάτη τετάρτη του μηνός, 10, 11, 12, 13, 14, 5 μέρες, όπως ακριβώς το Χριστό μπήκε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη που λένε οι άνθρωποι, 5 μέρες, και θα αποδειχθεί ότι είναι τέλειο. Και την πέμπτη μέρα, τη 14η μέρα θα το σφάξετε. Και θα προσδιορίσετε ότι θα το φάτε όλο. Όλο. Να αφήσετε περίσσευμα. Και όταν το σφάξετε, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να πάρετε το αίμα του, να βάψετε το πάνω μέρος της πόρτας και τις παραστάτες, γιατί έρχεται κακό. Αδελφοί, έρχεται κακό. Τα ακούτε? Έρχεται κακό. Σε όλο τον κόσμο έρχεται κακό. Σήμερα γκρέμισαν όλα τα χρηματιστήρια. Ο κόσμος τρέμει. Τώρα έχετε μεγαλύτερη κρίση. Και μόνο η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Ακούστε τι κάνει ο Θεός. Γιατί η Ελλάδα έχει να παίρνει ένα δάνειο να επιβιώσει όπως όπως, αλλά οι άλλοι δεν έχουν να παίρνουν τίποτα. Γκρεμίζονται, αδελφοί, όλα. Έρχεται κακό. Γι' αυτό να κάνουμε νέα αρχή σήμερα. Δεν είναι να παίζουμε. Θα βγει άγγελος εξολοθρευτής, λέει ο Κύριος στον Μωυσή και στον Ααρών. Προσέξτε, θα βάλετε το αίμα του Χριστού. Από εκεί θα ξεκινήσετε. Και μετά θα ψήσετε το κατσίκι, το αρνάκι ενός έτους, τέλειο, και θα το φάτε οπτών εμπειρή. Το Λόγο του Θεού θα τον τρως ψημένο με το Πνεύμα το Άγιο. Πνεύμα, θα μας βαφτίζει με εν πνεύματι και πυρή. Και θα φας όλο το Λόγο του Θεού. Όχι μόνο το μπουτάκι. Και το κεφάλι και τη γλώσσα και τα έντερα και τα εντόστια, όλο, αλλά όχι βραστό. Λόγος του Θεού δεν είναι νεροβραστός. Είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου ο Λόγος του Θεού. Είναι η δύναμη του Θεού που σώζει, αλλά αυτούς που τον πιστεύουν και τον πράττουνε. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία τώρα αυτός που λέει Κύριε, 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 εγώ είμαι μαζί σου. Τι είσαι μαζί μου? Ακούς το λόγο μου, τον ακούω, τον πράττεις. Δεν θα μπεις.
Δεν θα μπεις στη βασιλεία των ουρανών. Δεν θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας. Όλο το αρνάκι θα το φάτε. Ψητών, οπτών, εμπειρή. Και όταν το φάτε και σας δώσω εντολή, τότε θα εξέλθετε. Έτσι θα εξέλθουμε κι εμείς. Ξέρετε πότε θα εξέλθουμε? Όταν θα γίνετε κακό μεγάλο στη γη. Αλλά εμείς θα είμαστε με το αρνάκι μας, με το λόγο του Θεού, θα τους έχουμε γυμνώσει όλους, λύχη από κατσίκι δεν θα αφήσουμε και θα φύγουμε. Ένδοξη εκκλησία. Αλλά τώρα να κάνουμε νέα αρχή, τώρα να πάρουμε απόφαση. Δεν παίζουμε, αδερφοί. Μα τώρα μια τσικουδίτσα, μια τζουρίτσα, λίγο χασισάκι. Θα μου πεις γίνονται αυτά? Εγώ σας λέω ότι γίνονται. Γιατί μου το φανέρωσε ο Θεός. Και όταν μου δείξει κάτι ο Θεός είναι τελειωμένο. Και ένα τσιγαράκι, ακούτε τι μου είπε επιμένας, με τρία τσιγάρα την ημέρα θα πάω στην κόλαση. Τι λες, αδερφέ μου, του λέω. Δηλαδή τρία τσιγάρα επιτρέπεται, τέσσερα απαγορεύεται? Τι μας λες τώρα? Ποιμένας, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι να παίζουμε. Κι άλλα θα μπορούσα να σας πω που μου έδειξε ο Θεός, αλλά δεν τα λέω. Αλλά φοβήθηκα, τρομοκρατήθηκα και λέω, είναι δυνατόν? Ο Θεός να μας φυλάει όλους. Όλους να μας φυλάει. Μην παίζουμε με την ψυχή μας. Μην παίζουμε με το διάβολο. Ο Χριστός ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πώς? Με σένα. Όχι με σένα που κάνεις ένα τσιγαράκι, ούτε με σένα που πίνεις την τζουρίτσα σου, ούτε με μένα που δεν ξέρω τι κάνω, που κάθομαι και βλέπω μια ταινία. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Μόνο με το λόγο του Θεού, μόνο με το αρνάκι οπτών εμπειρή. Τέλειωσε. Και μάλιστα λέει, πρόσεξε, θα είσαι έτοιμος. Τα παπούτσια σας θα τα φοράτε, τη ζώνη σας θα την έχετε δεμένη, ντυμένη, ετοιμασμένη να ακούσετε τη φωνή μου για να φύγετε. Δεν θα φύγετε όποτε θέλετε εσείς, ούτε πιο γρήγορα, ούτε πιο αργά. Δεν θα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Γρήγορα θα φάτε το οπτόν εμπειρή αρνάκι, θα ακούσετε την εντολή μου και θα φύγετε. Και όταν θα φύγετε θα γίνει μεγάλο κακό στην Αίγυπτο. Ξέρετε ποιος θα βγει? Ο Αντίχριστος θα βγει όταν θα φύγουμε. Ξέρετε τι θα γίνει? Σφραγίδα 2. Το πρώτο που θα γίνει είναι κοινωνικό κράχ. Δεν υπάρχει ένομος τάξης. Καταλύεται η ένομος τάξης. Την ένομο τάξη μόνο ο Θεός την εφαρμόζει. Γιατί μόνο ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Στο σπίτι μας να έχουμε τάξη. Μπορεί να είναι το σπίτι μας αχούρι. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε πλαστή εν τιμή. Δεν θα μοιάσουμε στα ζώα τα αφιερώμενα. Τάξη, πειθαρχία στην προσευχή μας, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στην εκκλησία μας, στον εκκλησιασμό να ερχόμαστε από τις 7.30 ή τις 7 το χειμώνα. Σας παρακαλώ, βάλτε στον εαυτό μου πρώτα να βάλουμε τάξη στη ζωή μας. 7.30 ώρα στα γόνατα. Μόνος σου μπορείς να είσαι, δεν πειράζει. Είναι ο Χριστός εδώ. Βάλουμε τάξη στη ζωή μας. Γιατί θέλουμε ο Θεός να ενεργεί ανάμεσά μας. Ο Λόγος του Θεού να ενεργείται. Δεν θέλουμε ασθενείς. Θέλουμε ο Κύριος να είναι ο θεραπεύων ημάς πάντοτε. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Ο Κύριος να κάνει σωτηρία. Να μας δίνει καρπό πολύ. Να δοξάζεται το όνομά Του. Ο λαός Ισραήλ έφυγε και γύμνωσε το λαό Ισραήλ.
τους Αιγυπτίους, συγγνώμη. Πλούσια να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Με όλο τον καρπό που ο Θεός θα μας δώσει. Μην κοιτάτε που είμαστε λίγοι τώρα. Ο Θεός θα κάνει μέγα έργο τις τελευταίες μέρες. Αλλά ο Θεός θα το κάνει. Εσύ και εγώ θα είμαστε μέσα. Ή θα το βλέπουμε απ' έξω. Μη γέννητο. Μέσα, αδελφοί. Στο κέντρο. Και ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός. Η μόνη αλήθεια είναι ο Χριστός. Η μόνη ζωή ευάρεστη στο Θεό είναι ο Χριστός. Ο Λόγος του Θεού. Με άζημα θα το φάτε. Γιατί άζημα? Όχι ένζημα. Όχι με λίγο αμαρτία μέσα. Όχι με λίγο κόσμο μέσα. Όχι λιγάκι, δεν πειράζει βέβαια αδερφέ τώρα. Καθόλου ζήμη, με άζημα ειλικρινίας, λέει στην Καινή Διαθήκη ο Θεός. Με άζημα. Καθαρά πράγματα, άγια πράγματα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και πικρά χόρτα. Γιατί πικρά χόρτα? Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, παιχνιδάκι η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν είναι παιχνιδάκι ο εκκλησιασμός. Δεν είναι παιχνιδάκι να είμαστε στην παρουσία του Θεού. Άζημα και πικρά χόρτα. Στενή και τεθλιμμένη η οδός. Αλλά μόνο από αυτό το δρόμο πάμε στον ουρανό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει αγιασμός. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού και θα σας αγιάσει. Ήρθε να σας αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή, στο πνεύμα. Πλήρης αγιασμός. Τι θα πει στο σώμα? Σε βλέπει και να λέει αυτό είναι κορίτσι άγιο του Θεού. Αυτό είναι αγόρι του Θεού. Να πιούμε και λίγο. Εγώ δεν λέω να πιούμε κρασί με το φαΐ μας. Αλλά όχι να μεθάμε. Όχι ένα κιλό κρασί. Από τυράκι κρασί θα πιεις. Δια το στομαχόν σου, δια την υγεία σου. Τώρα τα καταλαβαίνουν. Όταν καθόμαστε τώρα και να βάλουμε ένα κιλό κρασί εσύ και ένα κιλό κρασί εγώ και να βγούμε σουρωμένοι. Πώς θα πάμε να προσευχηθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί μου. Από εδώ και πέρα τα πράγματα θα το δείτε. Έρχεται κακό. Έρχεται κακό. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Η αμαρτία φτάνει στο πλήρες. Πηγαίνουν τώρα σε εκκλησίες στο εξωτερικό άνθρωποι και τους λένε πάντρεψέ μας. Και είναι δύο άντρες. Δηλαδή που λέει ο λόγος άντρες. Πάντρεψέ μας. Γιατί ο νόμος λέει ότι πρέπει να μας παντρέψεις. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, γιατί δεν μπορεί να έρθει ξένος. Ο Θεός τα μεριμνάει όλα όταν εμείς δεν τα ξέρουμε. Προβλέπει τα πάντα. Μας φροντίζει. Να φροντίσουμε και εμείς όμως τον εαυτό μας. Φροντίσουμε την οικογένειά μας. Σήμερα ήταν στον Κάλαμο δύο οικογένειες με παιδάκια. Και τους λέω, έχετε καταλάβει ότι έχετε την ευθύνη να πάτε τα παιδιά αυτά στην αρπαγή? Τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια. Είναι δική σου η ευθύνη να πάει το παιδί σου να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και όταν είναι μικρό και όταν είναι ακόμη και πιο μεγάλο. Μπορείς τώρα το κοριτσάκι σου να το γυρίζει γυμνό έξω και να λες δεν πειράζει τώρα, κοριτσάκι είναι, θα μεγαλώσει. Τα πει κοριτσάκι θα μεγαλώσει. Πώς θα μεγαλώσει, πού θα μεγαλώσει? Τι να πω, να πω ότι στενοχωριέμαι που τα λέω, αλήθεια είναι ότι στενοχωριέμαι. Αλλά δεν μπορώ και να μην τα πω. Δεν πάμε καλά. Εγώ έλεγα ότι καλά πάμε, δεν πάμε καλά. Πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί. Προσέχετε. Αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Γεννιόνται παιδιά. Έχεις ευθύνη για το παιδί που το γέννησες, που θα το γεννήσεις. Έχεις ευθύνη για τα παιδιά που μεγάλωσες. Η μάνα έχει την ευθύνη και ο πατέρας της οικογένειας ολόκληρης.
Και τι θα κάνω, λέει η μάνα, θα προσεύχεσαι, θα προσέχεις, δεν θα αφήνεις λάσκα τα πράγματα. Εάν το πλοίο τα αφήσεις λάσκα, θα μπατάρει. Πρέπει να σφίγγεις τα λουριά, τα σκοινιά. Το άλογο, αν το αφήσεις λάσκα, θα φύγει. Τα δένεις τα σκοινιά. Και μετά λέμε, πω πω τι έκανα, το παιδί μου μου φύγε. Τώρα δεν μαζέψε το. Δεν μαζεύεται τώρα. Όχι λάσκα, αδερφοί. Δεμένα τα πράγματα. Με σοφία, με σύνεση, οπτών εν πυρή. Και αν έχουμε κάνει λάθη που έχουμε, μη στενοχωριέσαι. Υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και διορθώνει τα λάθη μας. Να στενοχωριέσαι εάν δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου. Αλλά δεν φταίω εγώ που η γυναίκα μου, που το παιδί μου, που το εγγόνι μου, δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Ήρθε μια αδερφή και μου λέει, το κατάλαβα, το πήρα το μάθημά μου πριν εγώ τα πω αυτά και πριν τα καταλάβω εγώ, λέω ότι εγώ φταίω, μου λέει η αδερφή. Λέω, αλήθεια, εγώ φταίω για όλα. Και μου το έδειξε ο Θεός ότι εμείς φταίμε. Αν το παιδί σου δεν πάει καλά, εσύ φταίς. Αν δεν πάει κάτι καλά στο σπίτι μου, εγώ φταίω. Και γιατί το λέω τόσο δύσκολα? Για να μετανοήσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στον Θεό να τα διορθώσει. Γιατί ο Θεός μπορεί να το διορθώσει. Μεγαλεία θα κάνει ιδιαίτερα τις έσχατες μέρες ο Κύριος. Να πάρουμε την ευθύνη των λανθών μας απάνω μας. Όχι να τα ρίχνουμε στους άλλους. Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα μου φταίει. Τι λες καλέ? Και για τη γυναίκα σου εσύ φταίς. Δεν φταίω εγώ, ο άντρας μου φταίει. Τι λες καλέ? Εσύ φταίς. Να πούμε όλοι, εγώ φταίω. Και να το πούμε με όλη μας την καρδιά. Και να μετανοήσουμε. Και να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Θεό. Και να επέμβει ο Θεός να μας ελεήσει και να τα διορθώσει. Γιατί αν κάτσουμε και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θέει, ο πρεσβύτερος, εκείνος ο αδερφός, ο μασκαράς, εκείνος ο άλλος, χαθήκαμε αδερφοί. Θα κρίνουμε, θα κατακρίνουμε, θα γκρινιάζουμε, θα παραπονιόμαστε με μεμψίμηροι, γογγιστές, άθλοι, παρηγορητές. Ποιος θέει? Εγώ. Για την εκκλησία που δεν πάει καλά, ποιος θέει? Εγώ. Και τι πρέπει να κάνω? Να μετανοήσω, να ζητήσω έλεος από το Θεό. Να με σπλαχνιστεί, να μας σπλαχνιστεί, να μας διορθώσει, να μας φυλάξει, να μας ευλογήσει. Και θα το κάνει ο Θεός, αδερφοί. Θα το κάνει ο Θεός. Γιατί είναι αγαθός, είναι παντοδύναμος, είναι πολυέλεος, είναι πολυεύσπλαχνος. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Είναι αυτός που αλλάζει τα πάντα, είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Τα αλλάζει τα πράγματα. Και εμείς τον εμπιστευόμαστε. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Δηλαδή εγώ δεν έχω κανέναν άλλο να εμπιστευτώ. Ποιος θα διορθώσει τα λάθη μου? Η Άννα. Ούτε τα δικά της δεν μπορεί να διορθώσει. Ποιος θα διορθώσει τα λάθη μου? Εγώ ούτε. Ο Χριστός μόνο μπορεί. Γι' αυτό μετανοούμε σήμερα και κάνουμε μια καινούργια αρχή. Θέλουμε να γίνουν τα πάντα νέα. Θέλουμε να τα παραδώσουμε, να τα αφιερώσουμε. Μη στενοχωριέσαι αν τα ακούς αυτά και δεν σ' αρέσουνε. Να σ' αρέσουνε. Να σ' αρέσουνε, είναι τα μόνα που μας αρέσουνε. Τα μόνα που αρέσουνε στο Θεό. Εγώ φταίω, Κυρία μου. Διόρθωσέ με και διόρθωσε και τις συνέπειες των λαθών μου και βοήθησέ με να μην ξανακάνω λάθος, γιατί έρχεται κακό μεγάλο που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Και δεν θέλω στο κακό αυτό να είναι
τα αδέρφια μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, οι φίλοι μου. Ξέρετε τι θα πει μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, που θα βασιλεύει ο Αντίχριστος? Σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ πολύ, στο όνομα του Χριστού σας παρακαλώ, να πάρουμε την ευθύνη επάνω μας. Εγώ την παίρνω, Χριστέ μου, εγώ φταίω. Να πάρουμε την ευθύνη επάνω μας, μη δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Μη πούμε σαν τον Αδάμ, η Εύα με απάτησε. Μη δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Εγώ τα έκανα μουσκεμα, Κύριε, συγχώρεσέ με και διόρθωσε τα λάθη μου. Και θα τα διορθώσει, αδελφοί. Αλλά μην κοιτάς τη γυναίκα σου ότι φταίει, τον άντρα σου ότι φταίει, τον αδερφό σου ότι φταίει, τον πρεσβύτερο ότι φταίει, τον ποιμ. Κανένας δεν φταίει. Εγώ φταίω. Αμήν, αδελφοί. Γιατί θέλουμε να κάνει νέα πράγματα ο Θεός. Θέλουμε να δούμε τα μεγαλεία του Κυρίου στη ζωή μας. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Τα μεγαλεία του Θεού θέλω να βλέπω και να τα δούμε, αδελφοί. Αλλά μετανοώντας, επιστρέφοντας, εξητώντας τον Κύριο και ταπεινώνοντας τον εαυτό μας, λέγοντας χμούσκεμα τα έκανα. Πιο χάλια δεν μπορούσα να τα κάνω. Έλα και διορθώσέ τα και θα έρθει, αδερφή. Αμήν.